Σύσσωμες οι αρχές της Βιωτίας και της Λιβαδιάς έδωσαν το παρόν στις επετειακές εκδηλώσεις στη Ζάβλια με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από το κάψιμο του χωριού από τους Ιταλούς κατακτητές. Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων τελέστηκε θεία λειτουργία, στην οποία χρωστάτησε ο Μητροπολίτης Τιβών Λιβαδιάς και Αυλίδας Γεώργιος, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και προσκλητήριο νεκρών στο προάβλιο του ναού, στο Μνημείο των Πεσόντων. Σήμερα με σεβασμό κρίνουμε το μόνο στη μνήμη εκείνων των συμπατριωτών μας δαμπιωτών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είτε έπεσαν στον πόλεμο το φοβερό είτε βρέθηκαν στη δίνη της εκδικήσεως και της κακίας των Ιταλών φασιστών. Προσευχόμεθα για τις ψυχές τους και ευχόμαστε προς κάθε κατεύθυνση η ειρήνη του Θεού να θριαμβεύσει και να εκπαιδευσχύσει από τις σκοπιμότητες και από τις υστεροβουλίες εκείνων που ενώ ομιλούν για ειρήνη βάσει των συμφερόντων τους παρασκευάζουν όπως έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι πόλεμοι. Οι συνέπειες του φασισμού και η θωράκιση της ελληνικής δημοκρατίας κυριάρχησαν στα μηνύματα των αιρετών και των πολιτικών εκπροσώπων, ενώ ιδιαίτερα καυστικός παρουσιάστηκε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της κοινότητας Δάβλιας, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και τη στάση της Ελλάδας έναντι της προκλητικότητας γειτονικών χωρών και πολιτικών που καλλιεργούν την οκνηρία. Είμαι βαθιά πεπισμένος ότι το 97% των σελιδών της ιστορίας της Ελλάδος έχει γραφτεί μόνον με αντίσταση. Ελάχιστες στιγμές στην ιστορία μας κάναμε επεκτατικό πόλεμο. Είναι πολύ λίγες. Έχουμε λοιπόν αυτό το θλιβερό προνόμιο να αντιστεκόμεθα σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μας αλλάξουν, να μας κατακτήσουν ή και να μας εξαφανίσουν. Καλή είναι η προβατίνα, αλλά έχει πολύ λίπος και μαλθακοποιεί τον εγκέφαλο και θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να πράττουμε διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα θέλαμε να πούμε. Εύχομαι ο ελληνισμός πραγματικά σε μία ανάταση και να μην φτάσουμε να είναι οι κατακτητές εδώ στο Καβαθάτο Μήλο και εμείς να τρώμε σουβλάκια στο νοστιμάκι. Ας μεταδώσουμε λοιπόν αυτή την ιστορία της αντίστασης από γενιά σε γενιά. Ας διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη των ηρεών μας που θυσίασαν τα πάντα για την ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια περίοδο επεκτατικών επιδιώξεων και απειλής της εθνικής κυριαρχίας, ας αντλήσουμε έμπνευση από το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους και ας συνεχίσουμε τον αγώνα για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος προς την πραγματική αξιοπρέπεια και την ευημερία. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτά τα θέματα των θηριωδιών, όχι μόνο για να διδαχτούμε για το μέλλον, αλλά γιατί θεωρώ ότι μόνο έτσι θα τιμήσουμε τη μνήμη όσων θυσιάστηκαν. Επειδή ο κίνδυνος του φασισμού και στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, φαίνεται να αναβιώνει, πρέπει όλοι μαζί ισχυρά να δίνουμε τον κάθε φορά ένα σύνθημα, με μια ψυχή, ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει την ελληνική μας κυριαρχία και την ελευθερία μας, και φυσικά δεν θα επιτρέψουμε να αναβιώσει ξανά ο φασισμός. Και είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον της χώρας με δύο σημαντικές, μα σημαντικές προκλήσεις. Πρώτον, να έχουμε ένα μόνιμο και διαρκή αγώνα κατά της λύθης. Να μην ξεχνάμε. Και δεύτερον, να έχουμε ένα διαρκή αγώνα για τη θωράκιση της δημοκρατίας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει καθημερινά να τα έχουμε μπροστά μας και να αγωνιζόμαστε και να δουλεύουμε γι' αυτά. Το πιο σύντομο σημείο της διαδικασίας αυτής της σημερινής, αλλά κατά την άποψή μου το πιο ουσιαστικό, είναι εκείνο το ένα λεπτό σιγής. Γιατί σε εκείνο το ένα λεπτό σιγής μπορούμε και αρκεί να σκεφτούμε όλοι τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι και όλοι εκείνοι που πολέμησαν για την πατρίδα, που έδωσαν τη ζωή τους είτε πολεμώντας είτε όντας άμαχοι, ακόμα και αγέννητα βρέφη. Να σκεφτούμε λοιπόν
τις συνθήκες εκείνες που υπήρξαν σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτή την πατρίδα που σήμερα έχουμε εμείς ελεύθερη, αλλά ταυτόχρονα να σκεφτούμε κι εμείς τι κάνουμε για αυτή την πατρίδα και αν περιμένουμε να γίνει κάποιος πόλεμος για να δείξουμε τον ηρωισμό μας ή μήπως πρέπει να το κάνουμε εν καιρό ειρήνης,